Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στο Έχουμε και Λέμε. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Για εμάς δεν είναι πολύ καλή αυτή η εβδομάδα, ούτε αυτή η μέρα, ούτε και η χθεσινή. Γιατί έφυγε από τη ζωή ένα πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο, μία πολύ αγαπημένη συνάδελφος, η Νατάσα Ιβαρελά. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της προώρα και άδικα. Ξέρετε, σκεφτόμουν όλη μέρα σήμερα τι να πω και πώς να το πω. Δεν υπάρχουν λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις για να πεις και να εκφράσεις τον πόνο και τη θλίψη σου. Σήμερα εδώ στο νέο κανάλι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πιστεύω ότι όλοι σας αντιλαμβάνεστε το πόσο βαρύ είναι το κλίμα εδώ. Ειλικρινά, έχουμε, λόγω της δουλειάς μας, καλούμαστε να διαχειριστούμε πολλές καταστάσεις δύσκολες και όλες αυτές τις ημέρες είχαμε να διαχειριστούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τις διαχειριστήκαμε, όμως, όταν μια δύσκολη κατάσταση εισβάλλει στο χώρο σου με κάποιο τρόπο και έρχεται πολύ κοντά σε σένα, είναι ακόμα πιο δυσάρεστο και ακόμα πιο δύσκολο. Και εκεί, κάπου εκεί, χάνεις τη λογική και προσπαθείς να αντιληφθείς τι ακριβώς είναι αυτή η ζωή και τι ακριβώς κάνουμε όλοι εμείς εδώ. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω την ομάδα μου. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα. Και θέλω να έρθω κοντά σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Όπως μπορεί να είναι, με αυτόν τον τρόπο. Αισθάνομαι πολύ άσχημα και αμήχανα που ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο. Είχα στο μυαλό μου ότι θα επιστρέψουμε από τις ολιοήμερες διακοπές μας και θα είμαστε χαρούμενοι, ανανεωμένοι. Θα έχουμε όλοι να μοιραστούμε στιγμές που ζήσαμε, έστω αυτές τις 10 μέρες που μείναμε εκτός. Όμως η ζωή κάνει τα πιο απίθανα και τα πιο τρελά σενάρια. Και δυστυχώς επιστρέψαμε με μία θλίψη και με μία πολύ δυσάρεστη διάθεση. Είναι πολύ σκληρό για την οικογένεια της Νατάσας, είναι πολύ σκληρό για όλους εμάς, γιατί εδώ μέσα περνάμε πολλές ώρες όλοι. Και δεν έχει σημασία αν κάποιον τον γνωρίζεις πολλά χρόνια ή λίγο καιρό. Σημασία έχει το πόσες στιγμές έχει ζήσει μαζί του. Και εμείς όλοι ζούσαμε καθημερινά με την Νατάσα πολύ όμορφες στιγμές, στους διαδρόμους. Ήταν πολύ συμπαθητική η κοπέλα γενικά, ανοιχτός χαρακτήρας. Δηλαδή, και εγώ που τη γνώρισα δεν την ήξερα. Πριν πάρα πολλοί κόσμοι ήξερε την Νατάσα, εγώ δεν την ήξερα, αλλά αμέσως κατάλαβα ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ευχάριστος, καθόλου δήθεν, σε αντίθεση με πολλούς που βλέπουμε στο χώρο το δικό μας. Εμένα προσφέρθηκε να μου, επειδή εγώ είμαι της υγιεινής γενικώς, μου λέει έχω αλάτι, έχω πιπέρι, έχω ό,τι θέλεις. Αμέσως από την πρώτη μέρα που τη γνώρισα στο κανάλι, ήταν ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Και γενικά από τότε, από τη στιγμή που το έμαθα και εγώ, έπαθα ένα σοκ. Νομίζω το ίδιο που πάθαμε όλοι, Νίκο, και που εχθές ανταλλάσσαμε μηνύματα και κλήσεις για να διασταυρώσουμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση που δεν θέλαμε. Θέλαμε να είναι ψέμα. Και είναι περίεργο γιατί εμείς είμαστε σε αυτό το χώρο και συνήθως διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Όπως είπες και εσύ, Τζορτζίνα μου, είναι το πιο δύσκολο να διαχειριστείς την απώλεια ενός δικού σου ανθρώπου, γιατί εδώ είμαστε μια οικογένεια. Καλός, κακός, έχουμε έρθει σε αυτό το χώρο για κοινή δουλειά και μοιραζόμαστε.